Σε μια καταγγελία σοκ που τρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, προχώρησε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ιδροκάστου, Χρήστος Χαϊδευτός, σχετικά με το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού σε γιατρό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Ιδροκάστρου. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές, ο κύριος Χαϊδευτός δήλωσε ότι δύο ημέρες παρακαλούσε το νοσοκομείο Σερών να τηρηθούν οι οδηγίες του ΕΟΔΗ, προκειμένου να πάρθουν δείγματα από τους δύο γιατρούς για το τεστ του κορονοϊού. Μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος, η διαδικασία έγινε κανονικά μετά από παρέμβαση της υποδιοικήτριας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ειρήνης Χατζοπούλου. Το άτομο αυτό βρίσκεται στο σπίτι του... Είναι σε κατοίκον περιορισμό, με την προτροπή του διευθυντή, αυτό θα το τονίσω, διότι όταν είχαμε επικοινωνήσει με τον ΕΟΔΗ το Σάββατο και την Κυριακή μας είπανε, γιατί τα συμπτώματα ήταν ήπια, είχε 37 και 7, 37 και 8, αλλά και με βήχα. Και μέσω της συχνηλάτησης και των επαφών που με είχε αναφέρει, μιλάμε για έναν ευσυνείδητο υπάλληλο, ο οποίος απευθείας ενημέρωσε εμένα το βράδυ του Σαββάτου και της Κυριακής, επικοινώνησαν με τον ΕΟΔΗ, ο ΕΟΔΗ είπε δύο μέρες, τρεις, επικοινώνησαν με το νοσοκομείο για το τεστ, ξαναεπικοινώνησε με το νοσοκομείο για το τεστ. Η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκα για να γίνει το τεστ. Γιατί, κύριε Χαϊδευτέ? Για να φανταστείτε ότι οι γιατροί μου τους γύρισαν από τον περιφερειακό, γιατί σχεδόν κανείς δεν ήθελε να κάνει το τεστ. Άκουγα άρες μάρες κουτρουμάρες ότι έπρεπε να έχουν υιογενείς επιβεβαιωμένη λίμωξη στην ακτινογραφία. Και με βάση τις οδηγίες που δώσανε, ακούστε, φανταστείτε αυτό το άτομο, εγώ θα έπρεπε να το είχα στη δουλειά Τετάρτη, ναι. Πέμπτη και εχθές θα ήταν και σε κυλιόμενο ή σε εφημεριακό καθεστώς. Έτσι ήταν το πρόγραμμα. Με δικιά μου προτροπή το είχα βγάλει σε καραντίνα από το Σάββατο. Τις άρες μάρες κουκουνάρες από πού τις ακούγατε, κύριε Χαϊδευτέ? Από αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν τα τεστ. Γιατί και τα δύο άτομα που απέστειλα, ναι, επί δύο ώρες ήταν εκεί, δεν τους έκανε κανείς το τεστ και ξαναφεύγαν έξω. Αυτά κάποια στιγμή θα υποθούνε. Δεν είναι επί του παρόντος όμως. Τέλος καλό, όλα καλά. Σας λέω, φανταστείτε να μην επέμενα, να μην είμαι σχολαστικός. Τι θα γινόταν αυτή τη στιγμή? Φανταστείτε, να μην είμαι σχολαστικός. Έχω πληθώρα μαρτύρων για την Τρίτη το μεσημέρι το τι έγινε για να γίνει το τεστ. Γιατί είναι ξεκάθαρες οι οδηγίες του ΕΟΔΗ και του κ. Τσόνη. Υγειονομικός με λίμωξη αναπνευστικού επιβάλλεται αμέσως να κάνει το τεστ. Μάλιστα. Είμαι ξεκάθαρος. Εσείς είστε ξεκάθαρος. Από την άλλη πλευρά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάναν το τεστ. Δεν υπήρχαν δείγματα, τι δεν γίνονται. Είμαι και ξεκάθαρος ότι κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει τα μέτρα που παίρνουμε από το Υπουργείο. Μάλιστα. Σας λέω, αν Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή την Τρίτη, την Τετάρτη και τη Δευτέρα, το θετικό δείγμα ήταν απείρετο. Είχε μόνο ένα μπούκομα και μηχαλάκι. Το είχα εγώ να δουλεύει στη μονάδα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή να κάνει κυλιόμενο ένα εφημερίδιο. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα έκανα μετά η χνηλάτηση? Με τη διοίκηση μιλήσατε? Εγώ έχω μιλήσει εκεί που πρέπει και ευχαριστώ επίσης και την κυρία Χατζοπούλου που είναι υποδιοικήτρια, στην οποία όταν πήρα τηλέφωνο την Τρίτη και αυτή με σωρόβησε απευθείας να πάρει τηλέφωνο. Μίλησα και με τη διοίκηση, με τον υποδιοικητή συνήθεια. Ο κύριος Χαϊδευτός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι το άτομο βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό μετά από πρόβλεψή του, πολύ νωρίτερα από το τεστ, όταν δηλαδή του δηλώθηκε πως υπάρχουν συμπτώματα. Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ιδροκάστρου τονίζει ότι η μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα από τον περασμένο Φεβρουάριο. Το συγκεκριμένο άτομο ήρθε σε επαφή με ασθενείς. Το συγκεκριμένο άτομο, κύριε Κώτα, στη μονάδα, δεν ήρθε σε επαφή πλην, δεν ήρθε σε επαφή, από την Παρασκευή βγήκε την Πέμπτη, γιατί μιλάμε για ευσυνείδητο άτομο, φανταστείτε να πηγαίνετε και να μην σας εξυπηρετεί κανείς, καταλαβαίνετε, μάλιστα, και να επιμένει και να παίρνει το αυτοκίνητο και να πηγαίνει προσωπικά με μάσκες, με προστασία για να κάνει το τεστ. Το συγκεκριμένο άτομο είναι πολύ ευσυνείδητο, πήγε, μετά μπήκε σε καραντίνα με τις οδηγίες και αφού έγινε το τεστ, θα φάσατε και θα ξαναμπέραμε μετά βλέποντας τα αποτελέσματα πάλι σε καραντίνα. Μάλιστα. Σας λέω, πες το και εδώ, δεν επέμενα από την Κυριακή το βράδυ με αλλεπάλληλα τηλέφωνα τα οποία μπορώ να τα αποδείξω. Ό,τι έκανα. Τι θα γινότανε. Και από πάνω ακούω και θεωρίες. Ότι οι γιατροί των κέντρων υγείας έρχεται να κάνετε τεστ.
Μάλιστα. Αυτό δεν μου το είπε συνάδελφος. Μου το είπε άλλος που έχει θέση πάνω από συνάδελφο.